επειδή είναι ιστορική αυτή η ψηφοφορία και νομίζω ότι είναι ιστορική, επαναλαμβάνω, αυτή η ψηφοφορία και δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ που το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Ο κύριος Κουτσούμπας αφιέρωσε 43 λεπτά για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά τελικά μάχεται για μια πάλη ιδεών που δεν αφορά τα πραγματικά ανθρώπινα προβλήματα του σήμερα, αποφάσισε να μείνει εκτός αυτής της σημαντικής θεσμικής κατάκτησης. Είδαμε σήμερα μια σκέψη η οποία είναι ολοκληρωτική, απολιθωμένη και μονολυθική. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΚΚΕ, δυστυχώς. Και θα ήθελα, εφόσον υπάρχει ιστορική εμπειρία, να υπάρξει μια αυτοκριτική και ένας αναστοχασμός ως προς τις δυστοπίες που έχουν παραχθεί από κομμουνιστικά καθεστώτα έναντι των ομοφυλόφιλων συνανθρώπων μας. Θα ήθελα να ακούσω μια καταδίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Κούβα πριν έρθει το ΚΚΕ να μας πει ότι ναι μεν αλλά συμφωνεί αλλά καταψηφίζει. Ή θα ήθελα, εφόσον υπάρχει μια συνέπεια ως προς τα ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να καταψηφίσει αυτό το άρθρο, αλλά να υπερψηφίσει όλα τα υπόλοιπα. Κάθε άλλη δικαιολογία είναι αυτό. Είναι δικαιολογία και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Το ότι αναγκάζεται ο κύριος Σκέρτσος να απαντήσει στην 45-λεπτη, όπως είπε, ομιλία μου, η οποία ήταν τεκμηριωμένη, δείχνει ότι θέλει να απαντήσει όχι στο ΚΚΕ, ή να του ζητήσει πάλι να διευκρινίσει, αλλά θέλει να απολογηθεί στους βουλευτές του κόμματός του, θέλει να απολογηθεί στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν καμιά ομοφοβία, καμιά τρανσφοβία, όπως δεν έχει και το ΚΚΕ, και μιλάνε με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Το ζήτημα της προστασίας των παιδιών είναι κυρίαρχο θέμα. Και αυτό το αγνόησε η Νέα Δημοκρατία. Και από την άποψη του χρόνου που έδωσε για συνολική επιστημονική αναλυτική συζήτηση, όχι μόνο ανάμεσα στους βουλευτές, αλλά και από επιστημονικούς φορείς που θέλαν να πούν τα επιχειρήματά τους και να δώσουν την ουσία των θέσεών τους, δείχνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Να χαίρεστε αυτό τον προοδευτισμό, αυτό είναι συντήρηση του κακής του είδους, αυτό είναι οπορτουνισμός, είναι τυχοδιοκτισμός. Αυτό έχω να πω και τα υπόλοιπα θα συνεχίσουμε και στη δευτερολογία μας. Αφού προκύπτουν τέτοια ζητήματα, θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους και τις παρεμβάσεις των υπολείπων βουλευτών. Είναι ξεκάθαρη η θέση του ΚΚΕ. Επί της αρχής το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να καταψηφιστεί από το σώμα της Βουλής. Τελεία και παύλα. Έγινε. Τι δεν κατάλαβα από αυτό.